2 η ώρα. Άλλοι πάνε να κοιμηθούν και άλλοι δουλεύουν για να έχετε εσείς το πρωί που θα ξυπνήσετε φρέσκο ψωμί. Ελάτε μαζί μου γιατί αυτό το βράδυ δουλεύουμε. Έλα, μαράκι. Άργησες και είμαστε πίσω. Ωχ, Θεούλη, 2 η ώρα είναι. Η ώρα έχει πάει 3. Δεν έχουμε τελειώσει καν. Μου λες ότι μέχρι τις 5-6 θα είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσω να φάω αυτό το υπέροχο ψωμί που φτιάχνει η οικογένεια Καντή και πρέπει να την ξεκινήσω και να τη μάθω κιόλας. Ξεκίνησε ο μπαμπάς σου. Ξεκίνησε με πολλά ζόρια και πριν 20 χρόνια. Πολλά είδη ψωμιών που πρέπει να βγουν μέσα σε ένα από σε πόσες ώρες, 6 ώρες, 8. Θέλεις να μου πεις λίγο τη διαδικασία. Ερχόμαστε 9 το βράδυ. Ξεκινάμε με κάποια ψωμιά τα οποία θέλουν περισσότερη διαδικασία και περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστούν. Και μετά συνεχίζουμε έτσι ώστε 5 η ώρα το πρωί να είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Το αγαπημένο ψωμί και ποια είδη ψωμιών έχουμε. Υπάρχει το χωριάτικο, το παραδοσιακό, το οποίο γίνεται στο ξυλόφουρνο. Υπάρχει το ζυμωτό, το οποίο γίνεται σε κανονικό φούρνο. Το κίτρινο, το λευκό, το σκάλιος και το πολύσκορο. Θέλεις να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο ψωμί και αυτό που σας έχουν μάθει ως οικογένεια Καντή. Πιστεύω ότι η αγάπη και το μεράκι το οποίο βάζουμε για να δημιουργήσουμε το ψωμί είναι αυτό που μας κρατάει σταθερούς στην τοπική κοινωνία. Νίκο, είσαι ένα νέο παιδί που έχεις μπει για τα καλά σε αυτό το επάγγελμα. Τις δυσκολίες που έχει και αν θα το συνιστούσε σε κάποιον άλλο να το ξεκινήσει τώρα. Θα το συνιστούσα σε νέα παιδιά. Γιατί είναι μια δημιουργική δουλειά, πιστεύω. Βέβαια, έχει τις δυσκολίες της το βράδυ, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι αν την αγαπάς τη δουλειά, δεν είναι εμπόδιο στο να την κάνεις. Πιάνουμε το βασικό μας εργαλείο. Και κόβω κομμάτια. Κόβουμε κομμάτια, έτσι ώστε να τα βάλουμε να τα ζυγίσουμε. Πόσο πρέπει να είναι? 450. Okay. Ωραία. Το βάζουμε δίπλα. Φύγε. Πολύ ωραία. Δεν την παλεύω. Νομίζω ότι το έχεις καλύτερα από μένα. Γιατί θα φτάσουμε 10 η ώρα και δεν θα έχετε δώσει ψωμί. Ωραία. Επομένως, άστο να τα κάνω εγώ. Για πάμε. Και μετά στο φούρνισμα να με βοηθήσεις. Εντάξει. Με 2,50. Να τον σβήσουμε λίγο γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Έλα μαράκι μου, έτοιμο το ψώμι που κάναμε μαζί.